Κύριοι, παρακαλώ υποδεχτείτε με ένα θερμό χειροκρότημα την ομάδα του Κάψε το σενάριο! Πάω, τέλεια! Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο επεισόδιο του Κάψε το σενάριο! Το σενάριο! Το σοου που αν παρουσίαζε ο Παπανδρέου θα λεγότανε Νάριο! Σήμερα για σας έχουμε αυτοσχεδιασμό, σάτιρα, αυτοσχεδιασμό, stand-up comedy, αυτοσχεδιασμό, βίντεο, τραγούδι, αυτοσχεδιασμό, τον αυτοσχεδιασμό και ό,τι άλλο αυτοσχεδιασμό προκύψει! Λοιπόν, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της εκπομπής μας είναι αυτοσχεδιαστικό. Αυτοσχεδιασμό. Αυτό σημαίνει ότι θα δείτε σκηνές που δεν έχουν παιχτεί, γραφτεί ή προβαριστεί ποτέ ξανά στο παρελθόν και δεν πρόκειται να παιχτούν ποτέ ξανά στο μέλλον. Είμαστε λίγο σαν το one night stand της κωμωδίας. Μόνο που εμείς το κάνουμε με τα φώτα ανοιχτά. Πέφτει for other salone. Look, now I am tweeting what I tell you I am tweeting in Twitter and later I will tweet about when I told you I was tweeting in tweeting. Look, now I am tweeting what I tell you I am tweeting in Twitter and later I will tweet about when I told you I was tweeting in Twitter. Evening it, you've always looked at the other. If you are here, evening it, you've now looked at what I tell you I am tweeting in Twitter and later I will tweet about when I told you I was tweeting in Twitter. What I tell you I am tweeting in Twitter and later I will tweet about when I told you I was tweeting in Twitter. What I tell you I am tweeting in Twitter and later I will tweet about when I told you I was tweeting in Twitter. What I tell you I am tweeting in Twitter and later I will tweet about when I told you I was tweeting in Twitter. Κυρίες και κύριοι, από ό,τι φαίνεται δεχτήκαμε επίθεση από τους επώνυμους, μάλλον επειδή εμείς είμαστε στην τηλεόραση και δεν το δικαιούμαστε. Δεν πειράζει. Πάμε να ξεκινήσουμε με τον πρώτο αυτοσχεδιασμό. Εθνική χωράδα σαλόνι. Ωραία. Λοιπόν, θα γραφτώ και τις τέσσερις ηθοποιούς. Πολύ ωραία, πάρτε τις θέσεις σας. Η Ιωάννα και ο Ζήσης είναι ένα κανάλι της ελληνικής τηλεόρασης και παίζει μια εκπομπή ή σειρά. Θέλω να μου φωνάξετε ποια εκπομπή ή σειρά μπορεί να είναι αυτή. Τι είπατε εκεί? LAPD. LAPD. Πάρα πολύ ωραία. LAPD, Ιωάννα και Ζήση. Ο Ζήσης και ο Δημήτρης είναι ένα άλλο LAPD της ελληνικής τηλεόρασης. Ποια εκπομπή ή σειρά παίζει εκεί? Σωμή. Next Top Model. θα είναι μια πολύ δύσκολη σκηνή, αλλά νομίζω θα τα καταφέρουμε. Το έχουμε. Next top model. Και ο Δημήτρης και ο Γιώργος είναι ένα άλλο LAPD της ελληνικής τηλεόρασης. Τι είπατε από εδώ? Νομίζω άκουσα Sex and the City. Πάμε. Και νομίζαμε, πραγματικά νομίζαμε τον LAPD ήταν δύσκολο. Λοιπόν, θέλω τώρα από εκείνη τη μεριά του κοινού να μου πείτε ένα θέμα για το οποίο θα μιλάνε και στα τρία κανάλια. Την πρώτη λέξη που σας έρχεται στο μυαλό. Yes. Η πρώτη. Και από γυναίκα. Πόσο καιρό πάει η φάση? Παιδιά, η λέξη που μιλάτε είναι σχες. Πάμε λοιπόν να δούμε. LAPD. Λουκά,
Το μέγεθος αυτού του μικρού όπλου απλά μου θυμίζει τον καιρό που ήμασταν ακόμα ζευγάρι. Ναι, ξέρω ότι ακόμα σκέφτεσαι εκείνον τον καιρό, αλλά οπωσδήποτε πρέπει να σπάσουμε αυτή την πόρτα. Με το 3! Εντάξει λοιπόν. Μόντελ. Ναι. Για την επόμενη δοκιμασία θα χρειαστεί να αρχίσεις να πηδάς στον αέρα. Και σε παρακαλώ να μην χαλάσεις καθόλου το μαλλί σου, έτοιμο. Γιατί στην προηγούμενη της βάλετε απλά να αναπνέει. Και για πες μου, τι κάνει ο Mr. Big. Τι να κάνει τώρα, τα ξέρεις αυτά, καλύτερα να πούμε το Κοσμοπόλιταν μας. Δύο ακόμα κόσμος. Wow. Τρελά. Θα το ρίξουμε έξω σήμερα. Καινούργια παπούτσια. Ναι, τώρα τα πήρα. Καινούργιο μπλουζάκι. Ναι, τώρα τα πήρα. Έλα, σπάει. Ναι. LAPD. Πάντα εσύ τελείωνες πρώτη. Τις υποθέσεις στην αστυνομία εννοώ. Next top model. Λουκά. Θα το κάνω. Καλή μου και εγώ δεν ξέρω ακριβώς, ξέρεις, η καλύτερη θα κερδίσει, δεν μπορώ να ασχοληθώ και μαζί σου αυτή τη στιγμή. Sex and the City. Ώστε Σαμάνθα χτες ήσουν με 6 διαφορετικούς. Καλά, ό,τι να σου πω είναι λίγο, είχα βάλει το πρώτο στα 4, το δεύτερο είχα βάλει πάνω από το 5 το μαστίγιο, είχα περάσει καταπληκτικά, αλλά αυτό δεν ήταν τίποτα μπροστά σε αυτό που έζησες εσύ χθες. LAPD. Να ανοίξω την πόρτα, περίμενε. Αμάν, κόλλησα. Απλά θέλω να μου πεις. Ακίνητη. Έχεις δεύτερο όπλο. Όχι, απλά είμαι χαρούμενος που σε βλέπω. Έχουμε κάποιον εδώ στο κοινό, μάλλον κάποια που να είναι ελεύθερη. Εκτός από την κοπέλα που ανακαίρεσες πριν. Εσάς, πού σας λένε? Νίκη. Τίκη. Νίκη. Τίκη. Τίκη. Νίκη. Βίκη. Εντάξει, θα το πετύχω κάποια στιγμή. Τίκη. Τίκη, τάκ. Τίκη. Ένα χειροκρότημα, Νίκη. Έχουμε σηκώσει εδώ τη Νίκη. Είναι η τυχερή σήμερα γιατί θα πάρει μέρος στο ραντεβού στα τυφλά. Έχει απέναντί της τρεις υποψήφιους γαμπρούς. Το Δημήτρη, το Γιώργο και το Νίκη και το Τίκη. Όμως ο καθένας τους έχει μία μυστική ταυτότητα που τώρα θα διαβάσουν στους φακέλους που βρίσκονται στο πάτωμα. Σκοπός της Βίκης είναι να τους κάνει μερικές ερωτήσεις, στο τέλος να μαντέψει ποιος είναι ο καθένας και βεβαίως να πάρει ένα γαμπρό για τη ζωή της. Βίκη, είμαστε έτοιμοι να το δούμε? Ναι. Ένα χειροκρότημα για τη Βίκη. Παίκτη νούμερο 1. Ναι. Τι ζώδιο είσαι? Σε δυσκόλεψα. Κοίτα, Βίκη. Για να έχεις χιούμορ, μήπως είσαι σκορπιός. Όχι, όχι, Βίκη. Κοίτα, να δεις, βασικά. Κάτσε γιατί χτυπάει λίγο το τηλέφωνο, συγγνώμη, έτσι, Βίκη. Ναι. Μισό λεπτό, γιατί είναι ο πρωθυπουργός στο τηλέφωνο. Α, ναι. Έλα, Λουκά. Τι είναι? Δεν μπορείς να κοιμηθείς. Κάτσε, Λουκά, ξάπλωσε λίγο στο κρεβάτι και άκουσε με. Συγγνώμη, Κυκάκη, τα πούμε μετά. Ναι, θα τα πούμε μετά. Παίκτη νούμερο 2. Για πες μου λίγο που συχνάζεις, πού μπορώ να σε ξαναπετύχω. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Είμαστε εδώ και θα σου πω που συχνάζω. Καταρχάς, βγαίνω από το σπίτι, ανοίγω την πόρτα, περνάω την πόρτα, περνάω το διάδρομο. Βλέπω τη διάδρομο. Δεν μου κάνεις. Και ναι, κύριε, είμαι κομμάτι. Παίκτη νούμερο 3. Τι επάγγελμα κάνεις? This is Sparta!
Δεν είδα. Ότι ουδέν είδα. Ήρθα, είδα, ενίκησα. Α, ένα Βυζάντιο. Παίκτη νούμερο ένα. Τι αμάξι έχεις? Τι λες τώρα, Βίκυ? Σε ρωτάω εγώ τι αμάξι έχεις, γιατί δεν ξέρω αν είσαι έτοιμη. Έτοιμη. Παίκτη νούμερο ένα. Άνεξα για σένα. Παίκτη νούμερο δύο. Μένεις με τη μαμά σου. Και ξανά πίσω στον παίκτη νούμερο δύο. Ναι, κυρίες και κύριοι, έχω φύγει από το σπίτι μου να προσπάθησα, όμως δεν έχω καταφέρει να φύγω. Πήγα στον πατέρα μου, δεν έχω λεφτά, γυρνάω τη μάνα μου, τη λέω μάνα, και ναι, την πίθω και μένω με τη μάνα μου, κυρίες και κύριοι. Ναι. Παίκτη νούμερο τρία. Λεφτά υπάρχουν! Έτσι, Βίκυ μου! Λοιπόν, ήρθε η ώρα που πρέπει να μας πεις ποιος είναι ο καθένας. Ξεκινήσουμε με τον παίκτη νούμερο 1. Τον έχεις? Κάποιος πρωθυπουργός. Καλά, όχι, αλλά μ' αρέσουν οι απόψεις σου. Νομίζω θα μπορούσε να δουλέψει άνετα. Για βγάλε ένα λόγο ως πρωθυπουργός. Παιδιά, πάμε λίγο για το PSI. Είστε έτοιμοι! Ορουφάς! Ναι, αγάπη μου! Έτσι, μωρέ! Θα μου πεις, δεν τραγουδάει. Το βρήκε! Θα σου πω! Ορουφάς, ορουφάς, ορουφάς! Μπράβο, ένα χειροκρότημα, το βρήκε! Music is our universal language. Understood around the world.